δυναμικά μέτρα στήριξης λόγω της νέας αναστολής εργασιών των επιχειρήσεων που έχει ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα για περίοδο 2 εβδομάδων. Αυτή η αναστολή εργασιών πρέπει να είναι και η τελευταία δεδομένης της επιτάχυνσης και του προγράμματος αμβολιασμών που πλέον αφορά και αρκετές νεότερες ηλικίες. Σήμερα θέλουμε να ενημερώσουμε ότι πρώτον ότι όσον αφορά την τέταρτη εφαπαξιχορηγία, δηλαδή αυτή του Μαρτίου, θα καταβληθεί αύριο. Δεύτερον, ανακοινώνεται νέα εφάπαξ στήριξη, η πέμπτη εφάπαξ στήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας προς τους αυτοτελώς εργαζομένους και τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από την πανδημία ως ακολούθως. Για τους αυτοτελώς εργαζομένους χωρίς οποιοδήποτε εργοδοτούμενο η νέα εφάπαξ στήριξη είναι 900 ευρώ. Για εργοδότες που εργοδοτούν ένα εργοδοτούμενο, 1.700 ευρώ. Για εργοδότες που εργοδοτούν δύο εργοδοτούμενους, 2.500 ευρώ. Για εργοδότες που εργοδοτούν 3 με 5 εργοδοτούμενους, 4.000 ευρώ. Για εργοδότες που εργοδοτούν 6 με 9 εργοδοτούμενους, 6.000 ευρώ. Για εργοδότες που εργοδοτούν 10 με 20 εργοδοτούμενους, 8.500 ευρώ. Για εργοδότες που εργοδοτούν 21 με 50 εργοδοτούμενους, 10.000 ευρώ. Και για εργοδότες που εργοδοτούν άνω των 50 ατόμων, 15.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η πέμπτη κατά σειρά εφάπαξ χορηγία, η οποία δίνεται και η οποία αφορά κάλυψη λειτουργικών εξόδων, ενοικίων των επιχειρήσεων για αυτή την περίοδο των 2 εβδομάδων και σίγουρα και κάποιο εισόδημα για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Είναι για 2 εβδομάδες. Το τρίτο που θέλουμε να ενημερώσουμε είναι ότι διαφοροποιείται η εφάπαξ στήριξη του Μαρτίου και του Απριλίου φυσικά, στην οποία εντάσσονται πλέον και οι συνδεδεόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις. Δηλαδή, επηρεάζει επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές όπως η Αγία Νάπα, ο Πρωταράς, η Παλιά Λευκοσία και η Πάφος, οι οποίες δεν καλύπτονταν αρχικά. Και θεωρούμε επιβεβλημένη αυτή την αλλαγή προς όφελος αυτών των επιχειρήσεων λόγω και της παρατεταμένης περίοδου και των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται. Το τέταρτο που θέλουμε να ενημερώσουμε είναι ότι στο εφάπαξ Μαρτίου, το οποίο είχε ανακοινωθεί, περιλαμβάνονται πλέον και αυτοεργοδοτούμενοι και νομικά άτομα που αφορούν ταξί και φωτογράφους. Θέλω να σημειώσω ότι με βάση το τέταρτο σχέδιο των εφάπαξ των 200 εκατομμυρίων αλλά και με βάση αυτό το σχέδιο, το πέμπτο σχέδιο, επηρεάζονται περίπου 15.000 επιχειρήσεις. Τα μέτρα που αφορούν τις εφάπαξ χορηγίες του Μαρτίου, δηλαδή την πέμπτη εφάπαξ χορηγία, είναι η κοστολόγηση τους είναι 60 με 65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Υπουργός Εργασίας θα εξαγγείλει τώρα και το νέο, το 12ο, 13ο, αν δεν απατώμε, σχέδιο στήριξης των εργαζομένων, πάλι για την περίοδο του Μαρτίου, λόγω του νέου lockdown, το οποίο η κοστολόγηση του είναι περίπου άλλα 55 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το 7ο είναι το σχέδιο φροντίδας για παιδιά εργαζομένων,
για το οποίο οι αιτήσεις αρχίζουν σήμερα και το οποίο θα επεξηγήσει η Υπουργός. Τα δύο σχέδια για τον Απρίλιο, για αυτές τις δύο εβδομάδες που εκτάκτως έχουν αρθεί οι δραστηριότητες, οι οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, κοστολογούνται μεταξύ περίπου στα 120, 110, 120 ή και 125 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με τις επιχειρήσεις οι οποίες θα αιτηθούν. Περισσότερες πληροφορίες να δώσει η συνάδελφος, κυρία Μιλιονίδη. Καλό μεσημέρι και από μένα. Υλοποιώντας τις οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχει καταρτιστεί ένα νέο πρόγραμμα, όπως το έχει αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, που αφορά ταυτόχρονα και στήριξη επιχειρήσεων, αλλά και εργαζομένων. Αναφέρω ότι την προηγούμενη Παρασκευή, έχουν δημοσιευθεί τα σχέδια διαφοροποιημένα πλέον με βάση τα νέα δεδομένα, τα οποία αφορούν τη στήριξη των εργαζομένων. Είναι το ειδικό σχέδιο για τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα. Είναι το σχέδιο που αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες που είναι συνδεόμενες με τον τουρισμό. Είναι το σχέδιο της πλήρους αναστολής εργασιών των επιχειρήσεων, δηλαδή όσες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει με διάταγμα τον Απρίλιο τις εργασίες τους, και έχουμε δώσει και το δικαίωμα μία επιχείρηση να μπορεί να υποβάλει αίτηση από τις 26 μέχρι και τις 30 Τετάρτου. Έχουμε προωθεί σε αυτήν την ενέργεια, γιατί όσες επιχειρήσεις θα υποβάλουν αίτηση από τις 26 μέχρι τις 30 Απριλίου, θα είναι και οι επιχειρήσεις που θα είναι δικαιούχες για να πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ, το οποίο έχει αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών. Άρα, η διαφοροποίηση είναι ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για 26 με 30. Όσοι για τις επόμενες ημερομηνίες, που είναι 1η με 9, μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις κατά τα διάρκεια των σχεδίων του Μαΐου. Επιπρόσθετα, είναι το ειδικό σχέδιο μερικής αναστολής εργασιών. Δηλαδή, κάποια επιχείρηση η οποία λόγω των μέτρων για την πανδημία συνεχίζει να έχει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 30%, αλλά μπορεί παραδείγματος χάρη να είναι ένα εστιατόριο το οποίο παραδίδει κατοίκων τρόφιμα. Αυτή η επιχείρηση δεν είναι σε πλήρη αναστολή, διότι συνεχίζει τις εργασίες της με ένα διαφορετικό τρόπο. Και αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση, αν δεν πληρούν κάποια άλλα κριτήρια, από 26 μέχρι 30. Φυσικά, απαραίτητος όρος είναι για όλον τον μήνα να υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 30%. Επιπρόσθετα, είναι το ειδικό σχέδιο ορισμένων κατηγοριών αυτοτελώς εργαζομένων. Θέλω να πω, όπως τα νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση, έτσι καλύπτονται σε όλα τα σχέδια, αλλά και στην ΕΦΑΠΑΞ χορηγία και οι αυτοτελώς εργαζομένοι. Επίσης, είναι το ειδικό σχέδιο στήριξης ανέργων. Σε αυτή η διαφοροποίηση η οποία έχει γίνει, είναι ότι εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο και όσοι ανεργοί εξάντλησαν το ανεργιακό τους επίδομα και τον Φεβρουάριο του 2021. Άρα, το ανεργιακό επίδομα, όπως γνωρίζετε, είναι 6 μήνες. Εκείνοι που εξάντλησαν το ανεργιακό επίδομα μέχρι και το Φεβρουάριο μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα σχέδια και να πάρουν το επίδομα των 500 ευρώ. Συνεχίζει να ισχύει το ειδικό επίδομα απουσίας από την εργασία για λόγους υγείας και το νέο σχέδιο, το οποίο αφορά φροντίδα παιδιών. Τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια ήταν κλειστά τα λύκεια λόγω των εορτών, επομένως ήταν κλειστά 2 εβδομάδες. Όμως, με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας έχουν κλείσει και οι βρεφοκομικοί και παιδοκομικοί σταθμοί, όπως επίσης και τα κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών. Επομένως,
όσες επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν εντάσσονται στα σχέδια μας με τις προϋποθέσεις στο σχεδίο μας μπορούν να κάνουν αίτηση για τους εργοδοτουμένους τους αλλά και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι στο ειδικό επίδομα απουσίας για την εργασία, από την εργασία για φροντίδα παιδιών. Αφορά παιδιά μέχρι 6 ετών, δηλαδή που είναι μέχρι και την προδημοτική, και παιδιά μέχρι 12 ετών που εφητούσαν σε κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών. Επομένως, δίνεται και το δικαίωμα σε αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν εργαζομένους, οι οποίοι δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη δουλειά τους, δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία, δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι τους, δίνεται, και μιλώ πάντοτε για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί για τον δημόσιο τομέα οι πρόνοιες έχουν αναγραφεί στο διάταγμα που έχει εκδοθεί. Ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να αποταθούν και να έχουν αυτόν το ειδικό επίδομα για απουσία, για φροντίδα παιδιών. Επιπρόσθετα, γίνονται όλες οι προσπάθειες ώστε αύριο να καταβληθεί η εφάπαξ χορηγία που αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν είτε αναστείλει τις εργασίες τους, είτε είχαν επηρεαστεί από τα μέτρα λόγω της πανδημίας τον Μάρτιο. Αυτές οι επιχειρήσεις αφορούν επισιτιστική βιομηχανία, όλα τα εστιατόρια, καφέ, μπαρ, πιραρίες και παρόμοιες επιχειρήσεις. Αφορούν τις σχολές χορού και τα γυμναστήρια, τους οργανωτές συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, τις τέχνες του θεάματος και τις υποστηριχτικές δραστηριότητες προς τις τέχνες του θεάματος, τα πάρκα αναψυχής, τα θέατρα, τους κινηματογράφους, τις δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας και όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, έχουν προσθεθεί ακόμα δύο κατηγορίες, οι φωτογράφοι και οι οδηγοί ταξί. Καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες έτσι ώστε αύριο να καταβληθεί αυτή η εφάπαξ χορηγία η οποία είχε να ανακοινωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει αφορά και επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα αλλά και αυτοτελώς εργαζομένους που θυμάστε τα ποσά ήταν από 700 ευρώ για έναν πρόσωπο αυτοεργοδοτούμενο ο οποίος δεν είχε κανέναν εργαζόμενο και φτάνει και μέχρι τα 15.000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση για κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων. Επιπρόσθετα θα καταβληθεί μέρος σήμερα και αύριο τα 1.000 ευρώ εφάπαξ χορηγία η οποία αφορούσε όλους τους αυτοεργοδοτούμενους οι οποίοι δεν είχαν κύκλων εργασιών πέραν των 15.600 ευρώ. Αυτόν αφορά το σχέδιο που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών που ήταν η συσχέτιση του κύκλου εργασιών μαζί με το ΦΠΑ και καταβλήθηκε και καταβάλλεται η χορηγία στις επιχειρήσεις. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι, λόγω του ότι δεν πληρούσαν τον κύκλο εργασιών, δεν υποχρεούνται να εγγραφούν, αν είναι κάτω από 15.600 ευρώ, δεν εμπορούσαν να πάρουν την εφάπαξ χορηγία που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτοί θα πάρουν σήμερα αυτήν την χορηγία, το 1.000 ευρώ, είναι περίπου 2.000 αυτοεργοδοτούμενοι. Επιπρόσθετα, όσοι θα υποβάλουν αίτηση μέσα στον Απρίλιο στα σχέδια τα οποία έχω αναφέρει, θα μπορούν να πάρουν τη χορηγία την επιπρόσθετη, την οποία ανέλησε ο Υπουργός Οικονομικών, τα επιπρόσθετα ποσά και αφορά την αναστολή εργασιών για τον Απρίλιο, δηλαδή για τις από 26 μέχρι 9, αλλά θα λαμβάνονται υπόψη και επιχειρήσεις που θα κάνουν τώρα αίτηση, αλλά και επιχειρήσεις που θα κάνουν τον Μάιο αίτηση, διότι αφορά 9 μέρες του Μαΐου. Επομένως, θα δοθεί και αυτή η δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να μπορούν, αν ο κύκλος εργασιών τους το Μάιο θα είναι μειωμένος κατά 30% και δεν θα κάνουν τώρα αίτηση, θα συμπεριληφθούν στην εφάβαξ χορηγία το Μάιο. Επομένως, δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Μια πολύ σημαντική απόφαση είναι ότι για όλες τις τουριστικές περιοχές, Ελεύθερης Αμοχώς του, Πάφος, Παλιά Λευκοσία, Λάρνακα, όλες αυτές οι περιοχές που έχει από τον Οκτώβριο πριν 2 χρόνια να εργαστούν λόγω του τουρισμού, αυτές οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως το είδος της οικονομικής τους δραστηριότητας, έστω και αν είναι souvenir shop, έστω όποια οικονομική δραστηριότητα, θα ενταχθεί και στο εφάπαξ του Μαρτίου και στο εφάπαξ του Απριλίου. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις όλοι γνωρίζουμε ότι λόγω του ότι κλείνουν τον Οκτώβριο του 19 για τη χειμερινή περίοδο, θα ανοίγαν τον Μάρτιο του 2020, ξέσπασε η πανδημία, μέχρι τώρα δεν έχουν ουσιαστικά δραστηριοποιηθεί. Και θα περιληφθούν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά ήθελα να πω, ότι αυτά τα σχέδια νομίζω θα αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών το συνολικό κόστος αυτών των σχεδίων. Σας ευχαριστώ. Είναι αυτό που ανέφερα, είναι συνολικά περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ για αυτήν την περίοδο. Θέλω να σας ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με προσοχή, κρατάτε αποστάσεις για να βγούμε, για να ανασταθεί η οικονομία. Να είστε καλά. Και εγώ να σας ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και ελπίζουμε σύντομα ο τόπος μας να είναι ξανά χωρίς κορονοϊό και να είμαστε όλοι ασφαλείς και υγιείς, που το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, αυτά από τον Υπουργό Οικονομικών.